Με σύνθημα «Πάρε το τέρι σου και έλα να εμβολιαστείς», οι κινητές μονάδες εμβολιασμού της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σήμερα κάλεσαν όσους το επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο κατά της πανδημίας. Η εμβολιαστική δράση για τα ζευγάρια ήρθε ανήμερα της γιορτής των Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρίσκυλας, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με την ημέρα των ερωτευμένων και της αγάπης για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Το σύνθημα «Πάρε το τέρι σου και έλα να εμβολιαστείς», γιατί το εμβόλιο είναι ένα δώρο ζωής, είναι ένα δώρο αγάπης. Και τι πιο σημαντικό από το να ερωτευόμαστε, να υπάρχει αγάπη στη ζωή μας και να είμαστε ασφαλείς. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συνεχίσουμε την σημαντική προσπάθεια εμβολιασμού στην Κρήτη. Είμαστε όλοι εδώ για να δώσουμε ξανά ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να απαλλαχθούμε από μια πανδημία που μας έχει ταλαιπωρήσει όλους πάρα πολύ και που είναι πια ώρα και καιρός να φύγει από κοντά μας. Κινητές εμβολιαστικές μονάδες στήθηκαν σήμερα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Κρήτης, προκειμένου να δεχθούν τους ερωτευμένους που θέλησαν αυτή την ημέρα αγάπης να τη συνδέσουν με τον εμβολιασμό, την αγάπη για το τέρι τους και την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο. Εμβολιασμοί ζευγαριών έγιναν στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, με την κυρία Μπορμπουδάκη να εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή αθρηστικά σε τέτοιου είδους δράσεις που καλούν σε εμβολιασμό πολιτών πέραν των εμβολιαστικών κέντρων. Κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον εμβολιαστικό ρυθμό, κάθε προσπάθεια που βοηθάει στην κατεύθυνση του να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, είναι θετική. Επομένως, είναι θετική και η σημερινή προσπάθεια που κάνει η ΥΠΕ. Η Εκκλησία είναι κοντά στους ανθρώπους, ενδιαφέρεται και για την ψυχή και για το σώμα των ανθρώπων, για την πνευματική και σωματική τους υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και για το προσωπικό τους καλό, αλλά και για το καλό των συνανθρώπων τους. Θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Κρήτης, στην Ιεράπετρα, στις Μοίρες και οπουδήποτε χρειαστεί προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας για να εμβολιαστεί. Όπως εξήγησε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αντίστοιχες δράσεις όπως και ο εμβολιασμός κατοίκων θα συνεχιστούν, δίνοντας ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα στη διαδικασία. Είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί καταφέρνουμε να βρεθούμε από άκρη σ' άκρη στην Κρήτη, είτε με τις κινητές εμβολιαστικές μονάδες, είτε με τις κατοίκων εμβολιαστικές μονάδες και να μπορέσουμε να βρεθούμε κοντά και σε συμπολίτες μας, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολία στην πρόσβαση. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Κρήτη ο οποίος να έχει αιτηθεί εμβολιασμό στο σπίτι και να μην έχουμε βρεθεί εκεί για να τον εμβολιάσουμε.